πει ο εκλεγμένος πρόεδρος. Αύριο, όπως γνωρίζετε, θα γίνει και η νομισμένη ορκομοσία του μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και ξεκινούμε αμέσως στη βάση ενός ξεκάθαρου πλάνου και σχεδιασμού που έχουμε, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κυπριακού λαού. Άρα, από αύριο, δουλειά. Τα συναισθήματά σας όταν μιλούσατε προς την Βουλή των Αντιπροσώπων και κατ' επέκταση και προς τον κυπριακό λαό? Προσβλέπω να αναφέρω πρώτα σε μια πολύ στενή συνεργασία με την Βουλή των Αντιπροσώπων και είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε αυτή την συνεργασία. Εκείνο που έχω να αναφέρω στον κυπριακό λαό είναι ότι πλέον αναλαμβάνομαι, πλέον είναι η ώρα να κρινόμαστε καθημερινά, να ελεγχόμαστε καθημερινά και από τη Βουλή αλλά και ευρύτερα από την κυπριακή κοινωνία και θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου. Για μένα αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, εκεί επικεντρώνεται η προσπάθειά μας, εκεί θα στοχεύσουμε, επαναλαμβάνω, από την πρώτη μέρα. Κύριε Πρόεδρε, δεχτήκατε ήδη και τις πρώτες επικρίσεις για τη σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος, ότι δεν τηρήσατε κάποιες από τις προεκλογικές σας τοποθετήσεις. Όπως για το θέμα του ποσοστού των γυναικών, για μη διορισμό παλαιότερων υπουργών, πώς σχολιάζετε? Να αναφέρω πρώτα ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη και μπορεί να γίνεται και καθημερινά. Εμάς μας βοηθάει η κριτική. Δεν προσεγγίζω ποτέ αρνητικά την κριτική. Αντιθέτως, αν δεν σου κάνουν κριτική, σημαίνει ότι δεν προσβλέπω σε εσένα ότι θα παράξεις ένα έργο. Χθες ανακοινώσαμε 25 διορισμούς. 14 άντρες, 11 γυναίκες από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, όπως είχα υποσχεθεί. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει συμμετοχή δύο πρώην υπουργών με ένα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο κύριος Κεραυνός, ο οποίος στέλνουμε το μήνυμα της σοβαρότητας στη συνέχεια στην οικονομία, ακούσετε σήμερα τη σημασία που δίδω στην οικονομία, στη συνέχιση αυτής της πορείας, και ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, που με επιτυχία εφάρμοσε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Γενικού Συστήματος Υγείας και καλείται τώρα ως Υπουργός Εσωτερικών να εφαρμόσει μια άλλη πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Από εκεί και πέρα δεν αξιοποιήθηκαν μέλη του νυν Υπουργικού Συμβουλίου. Όταν αναφέρθηκα σε μη διορισμούς, επαναδιορισμούς υπουργών, αφορούσε και κατά κύριο λόγο το νυν Υπουργικό Συμβούλιο. Θυμάστε, είχε γίνει θέμα τότε με το Δημοκρατικό Συναγερμό, μετά από μια συνέντευξη που είχα δώσει δημόσια στην εφημερίδα Καθημερινή, έγινε γνωστή δήλωση και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, πάμε μπροστά. Εμείς θέλουμε την κριτική καθημερινά. Είμαστε εδώ, είναι καλοδεχούμενοι και θα κριθούμε από το έργο μας. Κυρία Πρόεδρε της... Στο συνολικό, δεν είναι μόνο το Υπουργικό Συμβούλιο που θα κληθεί, που θα κληθεί να εφαρμόσει την και 6 γυναίκες. Ακόμη και στον δικό σας υπολογισμό, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπάρχει κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, πώς σχολιάζετε τις πληροφορίες για δυσαρέσκεια μεταξύ των κομμάτων που σας στήριξαν σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Υπουργικού? Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των κομμάτων που με στήριξαν. Νομίζω οι αρχηγοί των κομμάτων θα σας πούν καλύτερα. Εγώ προχώρησα όπως είχα δημόσια αναφέρει, λαμβάνοντας τα μηνύματα από την κοινωνία. Επαναλαμβάνω, εκεί που θα κριθούμε όλοι μας είναι στο αν θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κυπριακού λαού. Και εγώ και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ευρύτερα οι συνεργάτες που έχω επιλέξει. Από τώρα πάτε φυλακισμένα μνήματα? Θα πάω πρώτα στο Προεδρικό και θα πάω αύριο το πρωί στα φυλακισμένα μνήματα πριν την νομισμένη ορκομοσία του Υπουργικού Συμβουλίου. Από το Υπουργείο Εξωτερικών σε πολιτικό γραφείο, από το πολιτικό γραφείο στο Προεδρικό. Πλέον θα σας δούμε και ένικο στο Προεδρικό Μέγαρο. Και πριν το Υπουργείο Εξωτερικών ήμουν και πάλι στο Προεδρικό. Και πριν το Προεδρικό ήμουν προηγουμένως στο... Σιγά σιγά. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο. Δεν είναι κάτι που με απασχολεί αύριο. Το κάθε τι στην ώρα του. Το πολιτικό γραφείο θα παραμείνει ανοιχτό το δικό σας? Όχι, δεν θα παραμείνει, γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω και στα δύο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ο χρόνος για να πηγαίνω και στα δύο. Τώρα θα μας κάνουμε διαδηλώσεις, εμείς θα πούμε παραπονού. Ξέρετε, εκμεταλλεύεστε μια αδυναμία που έχω, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος και ήταν μέρος της καθημερινότητας. Αλλά επαναλαμβάνω και με αφορμή το πρώτο σας ερώτημα για την κριτική. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη και από τα κόμματα, από την κοινωνία, από εσάς. Είμαστε εδώ για να ακούμε την κριτική και να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.